Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί και αγαπημένοι φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείο Ελλάδος και φυσικά της εκπομπής Παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις λοιπόν και σήμερα, Πέμπτη, και τα γεγονότα, μάλλον ό,τι μαθαίνουμε, είναι πράγματα τα οποία μας κάνουν να πανικοβαλόμαστε, να κλεινόμαστε ακόμη περισσότερο στα σπιτικά μας, να μαζευόμαστε ακόμη περισσότερο. Και φυσικά η δράμα μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα, αγαπητοί φίλοι, έχω την εντύπωση για όλους εσάς που κάνετε τις βόλτες σας, αν κάνετε πλέον, τολμάτε, θυμίζει Κρανίου τόπου. Μία πόλη η οποία για όλους όσοι την ζήσαμε στα παλαιότερα των χρόνων της, πλέον νομίζω ότι δείχνει ότι πια τελειώνει. Φοβόμαστε. Κρυβόμαστε, δεν τολμούμε, ανησυχούμε, βολευτήκαμε στο καναπέ, δεν θέλουμε να αντιδράσουμε. Δεν ξέρω, πολλά είναι αυτά τα οποία μας κάνουν όλους εμάς να μην κυκλοφορούμε. Και κάθε μέρα μέσα από εμάς, από αυτά τα κανάλια, τα οποία σκοπό είχαν να μας ενημερώνουν, να μας πληροφορούν, να μας διδάσκουν κάποια πράγματα, ίσα ίσα γινόμαστε θύματα δικά τους και δένονται και τα χέρια και οι ψυχές και τα μυαλά και τα όνειρα. Και σταματάμε να προχωρούμε και να ελπίζουμε. Το ευτύχημα είναι ότι πού και πού, κάπου υπάρχουν κάποιες μικρές φωτιές. Έτσι, μικρές πίθες να το πω καλύτερα, που εάν βολιαστούν με το σωστό το τρόπο ή αν πάρουν τα κατάλληλα υλικά, μπορούν να θεριέψουν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τολμούν. Και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρώντας στο βόλεμα του καναπέ, ξεσηκώνουν τον εαυτό τους και σιγά σιγά παρασύρουν και κάποιους από εμάς που, εντάξει, κάποτε ήμασταν ονειροπόλοι, κάποτε αγαπούσαμε κάτι της παραπάνω από τον εαυτό μας. Ναι, κάτι της παραπάνω από τον εαυτό μας που δεν ήταν άλλο η θρησκεία μας, η πατρίδα μας, η οικογένειά μας, και δίναμε πολλά και διάφορα σε αυτές μας τις αγάπες. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί, κάπου κρυμμένο, είναι αυτό ακόμη το συνέστημα το δικό μας και θα τολμήσουμε ίσως κάποια στιγμή να παρασυρθούμε, γιατί όχι, καλό είναι αυτό, να παρασυρθούμε από τις φωνές των ανθρώπων που έχουν το θάρρος να τις υψώνουν λίγο περισσότερο από όλους αυτούς που κοιτάζουν, κράζοντας να μας τρομοκρατήσουν. Το ευχάριστο υπάρχει, ας το αδράξουμε. Και είμαστε εδώ σήμερα, Πέμπτη, να ανταποκριθούμε σε ένα κάλεσμα το οποίο αφορά την προβολή μιας ταινίας που έχει μπει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες σε ένα μπαούλο και δεν τόλμαγε κανένας να τα ανοίξει αυτό το μπαούλο. Όχι για να βγουν εκείνα τα περίεργα της Πανδώρας του κουτιού, αλλά να βγουν αυτές οι ιδέες που είχαν μπολιάσει τον ελληνισμό παλαιότερα. Παύλος Μελά σήμερα στον δικό μας, στον μοναδικό κινηματογράφο της δράμας Ολύμπια, θα γίνει μια προβολή η οποία είχε ξανά υπάρξει εδώ στα δικά μας δραμηνά χώματα πριν 45 χρόνια, 1973, μια υπερπαραγωγή για τα τότε χρόνια, μια μεγάλη ιστορική ταινία, της οποίας ένας φοβερός πρωταγωνιστής, ο Λάκης Κομνηνός, βρίσκεται σήμερα εδώ στην δράμα και φυσικά θα έχουμε την χαρά να τον συναντήσουμε όλοι εμείς οι δραμηνοί από κοντά όταν και εφόσον βρεθούμε στην αίθουσα Ολύμπια στις 7 η ώρα το απόγευμα, όπου θα γίνει η προβολή αυτής της μοναδικής ταινίας, η οποία νομίζω ότι για εμάς τους δραμηνούς, για εμάς όλους τους ενήλικες πλέον που οδεύουμε στη τρίτη ηλικία, θυμίζει εκείνα τα νεανικά μας χρόνια θαυματικά. Τους καλωσορίζω λοιπόν στο στούντιο της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος τον κύριο Λάκη Κομνηνό, ο οποίος δεν είναι μόνο ηθοποιός, δεν είναι μόνο σκηνοθέτης, αλλά είναι και πρόεδρος ενός Ινστιτούτου που θα μας εξηγήσει για τον λόγο του Ινστιτούτου Ευνομία, πώς και τι δημιουργήθηκε, και η αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου, η κυρία Νούκα Ριάδη, τους οποίους και καλωσορίζω. Κύριε Κομνηνέ, κυρία Νούκα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Κύριε Κομνηνέ, μου θυμίζετε τα μαθητικά μου χρόνια και χαίρομαι που βρισκόμαστε απέναντι με έναν άνθρωπο ο οποίος μας δίδαξε μια ιστορία και μας ενέπνευσε σε εκείνα τα δύσκολα, πρέπει να πούμε, χρόνια, με αυτό το οποίο τότε είχατε ερμηνεύσει, τον Παύλο Μελά, την φυσιογνωμία του Παύλου Μελά, η οποία ξαναεπανήλθε στο προσκήνιο μετά από πολλές δεκαετίες. Στο προσκήνιο επανήλθε χάρη στην Ευνομία, διότι μερικά μέλη της Ευνομίας, όπως η κυρία Νούκα, είχαν βάλει πείσμα να την ανασύρουνε, να τη βρούνε, να την αναβιώσουνε γενικότερα, και έτσι η ταινία κάνει τον κύκλο της πάλι, τον κύκλο αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα, γιατί δεν ήταν μόνο δύσκολα τα χρόνια αυτά που προαναφέρατε, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα χρόνια τώρα, και όχι μόνο για τη Μακεδονία, για όλη την Ελλάδα τώρα πια. Επομένως, η αξία της ταινίας και ο συμβολισμός της είναι αλληγορικός.
Κυρία Νούκα, ο κύριος Κομνηνός είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ευνομία. Ένα Ινστιτούτο το οποίο δεν μετράει πολύ χρόνο ζωής, αλλά νομίζω ότι έχει στόχο να γράψει ιστορία. Δώστε μας λίγο το στίγμα του τι ακριβώς είναι, τι εκπροσωπεί και τι στόχους έχει. Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε μία ομάδα ανθρώπων, η οποία κάποια στιγμή είπαμε ότι δεν πάει άλλο και ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Είχαμε και έχουμε ανησυχίες, είχαμε όμως και αγωνίες πολλές για όλα τα τεκτενόμενα στην αγαπημένη μας Ελλάδα και για την καθημερινότητα φυσικά του Έλληνα. Με αποτέλεσμα αποφασίσαμε να πάψουμε να αγωνιούμε και να αγωνιστούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν συστήσαμε αυτό το Ινστιτούτο και έχει διάφορους τομείς δράσης. Ένας λοιπόν από τους τομείς δράσης είναι ο αγώνας για την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτής της συμφωνίας που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μεγαλείο, θα έλεγα εγώ, απάτης, διεθνούς απάτης, γιατί αυτή η σύμβαση ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλοι ξέρουμε και ξέρετε και πώς ψηφίστηκε και ποιες, και ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και το εσωτερικό δίκαιο, τέλος πάντων μια συμφωνία που επιβάλλεται να ακυρωθεί. Και σαφέστατα θα υπάρχουν και εξελίξεις μετά την εκλογή προφανώς, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, του ΒΜΡΟ στα Σκόπια στις 12 Απριλίου. Πέρα λοιπόν από την Συμφωνία των Πρεσπών και τον αγώνα για την ακύρωσή της, ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα θέματα του λαθρομεταναστευτικού, του δημογραφικού, θέματα δανειοληπτών, θέματα αποζημιώσεων που πρέπει να διεκδικήσουμε λόγω των, όλων αυτών των πρακτικών και των πολιτικών που ασκήθηκαν στη χώρα από τους διεθνείς θεσμούς και ειδικά το ΔΝΤ και την Τρόικα. Θέματα υγείας, γενικά έχουμε έτσι όπως λειτουργεί το Ινστιτούτο, που είναι στην ουσία ένας επιστημονικός φορέας, αν θέλουμε να πούμε. Ασχολούμαστε με επιστημονικές μελέτες. Υπάρχουν λοιπόν τα παρατηρητήρια που έχουν στελεχωθεί με εξαιρετικούς ανθρώπους και από επίπεδο μόρφωσης και από κοινωνική μόρφωση και γενικά είναι άνθρωποι που ζουν στην καθημερινότητα και μπορούν και προσφέρουν όλοι εθελοντικά, αυτό πρέπει να το πούμε, και υπάρχουν και οι επιστημονικές ομάδες που θα λάβουν τα αποτελέσματα της δουλειάς των παρατηρητήριων και θα προτείνουν από εκεί και πέρα στο ΔΣ της Ευνομίας τις δράσεις που πρέπει να ακολουθήσουν για κάθε τομέα, ξαναλέω, που αφορά τους Έλληνες. Σήμερα, αν μου επιτρέπετε μία παρέμβαση, τώρα άσχετα βέβαια με την ταινία, αλλά θέλω να το πω, επειδή είμαι και νομικός που ασχολούμαι πάρα πολύ με τους δανειολήπτες, φαντάζομαι το ξέρετε. Λοιπόν, σήμερα άκουσα και με τα λύπη μου ότι οι τραπεζίτες βγήκανε και είπαν ότι τέρμα το νομοθετικό πλαίσιο, λέει, που κάνανε πάρτι για το νομοθετικό πλαίσιο οι δικηγόροι των δανειοληπτών. Και αναρωτιέμαι, δεν βγήκε ένας άνθρωπος να πει ότι το πάρτι σε αυτή τη χώρα το κάνανε άλλοι, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν ακολουθήσει τους συναδέλφους τους στην Ισλανδία. Ξέρετε που βρίσκονται όλοι αυτοί. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα θέματα λοιπόν εμείς στην Ευνομία τα προσεγγίζουμε όλα και για να ξαναγυρίσω στην ταινία του Παύλου Μελά, γιατί πρέπει να το πω, η ανάσυρση της ταινίας ήταν εμπνεύσεως των Τολεμαίων Μακεδόνων και μετά μαζί με την Ευνομία ψάχναμε όλη την Ελλάδα να τη βρούμε και μάλιστα ψάχναμε για έναν ολόκληρο χρόνο να τη βρούμε. Τη βρήκαμε, την αυθεντική φυσικά, γιατί πρέπει να πούμε υπήρξαν πάρα πολλές. Την αυθεντική την ψηφιοποιήσαμε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επέστρεψε ο Παύλος Μελάς στις οθόνες και θέλω να σας πω ότι είμαστε και πάρα πολύ συγκινημένοι διότι την ταινία τη ζητούν από όλη την Ελλάδα και από την Ομογένεια. Και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Όπως επίσης οφείλω να πω συγχαρητήρια εδώ στην τοπική ομάδα που έχετε, Μακεδόνες τους Μακεδόνες Δραμινούς, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή είχαν την πρωτοβουλία να φέρουν την ταινία, να οργανώσουν με εκπληκτικό τρόπο τη σημερινή εκδήλωση και μάλιστα ενωμένοι με την περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, το Δήμο Δράμας, τη Μητρόπολη καταρχήν Δράμας, με τον Μητροπολίτη σας
που γνωρίζουμε και αυτός ότι έχει κάνει αγώνα για τη Μακεδονία μας με τα πρόσφατα γεγονότα, διαβάζοντας και την επιστολή που είχε στείλει εν ώψη τότε του συλλαλητηρίου της 6 Ιουνίου και γενικά τις θέσεις του. Και νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε την χαρά και την τιμή να γνωρίσουμε και τους κατοίκους της Δράμας, να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να, εγώ θα το πω, να κάνουμε το εθνικό μας χρέος, έστω με αυτόν τον τρόπο που είναι ένα είδος εθνικής αφύπνισης. Το να παρουσιάζεται η ταινία του Παύλου Μελά και να περνά τα μηνύματα αυτά που πρέπει να παίρνει ο καθένας μας, που πρέπει σήμερα να αγωνίζεται με όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα και δεν είναι μόνο η Μακεδονία. Είναι πολλά και αναφερθήκατε προηγουμένως για την ευνομία και τους στόχους που έχει, μάλλον τα θέματα τα οποία την απασχολούν και για τα οποία θα ήθελα να είχαμε χρόνο να μιλήσουμε, κύριε Κομνηνέ, αλλά θέλω λίγο να μιλήσουμε και για την ταινία από τότε μέχρι σήμερα. Την πρώτη σας εμπειρία, τι ήταν αυτό που σας κίνησε το ενδιαφέρον να είστε αυτός που ήσασταν σε εκείνες τις σκηνές, τις οποίες νομίζω ότι για όλους μας ήταν αξέχαστες. Κοιτάξτε, η ταινία καταρχήν αυτή ήταν η αιτία να γνωρίσω τη Μακεδονία και μέσα από τον Παύλο Μελά να διαβάσω αργότερα και να παρακολουθούσω εντονότερα την μακεδονική ιστορία, το μακεδονικό έπος. Αυτό μου δημιούργησε μία έξι, θα έλεγα, που με ανάγκασε να ξοδεύω τον περισσότερο χρόνο στη Μακεδονία μου. Πολλοί δραμηνοί πολίτες ξέρουν, γιατί έχω φίλους στη Δράμα, ερχόμουν τακτικά, έμενα στη Δράμα, ήταν το άλλο άκρο της Μακεδονίας, ξεκινούσα από την Καστοριά μέχρι τη Δράμα και θέλοντας να συνεχίσω την επιρροή που μου άσκησε ο Παύλος Μελάς, να ψάχνω τη μακεδονική ιστορία και τα μακεδονικά χρώματα. Έτσι εδώ πέρα γύρισα και το ντοκιμαντέρ που με βοήθησε η τοπική αυτοδιοίκηση της Δράμας, το Χρυσόστομο Δράμας. Άλλη ιστορική και... Έχω αφιερώσει πολλές μέρες στη ζωή μου και έτσι δέθηκα και με την κοινωνία της Δράμας. Αυτή τη στιγμή πολλοί θα ξέρουν και θα βλέπουν που έχουμε και καιρό πια να συναντηθούμε, γιατί τα χρόνια περνάνε και η ευελιξία δεν υπάρχει που υπήρχε πριν για να μπορέσω να έρχομαι τόσο τακτικά. Ήταν λοιπόν μια, για μένα μια μοναδική ευκαιρία να συνδέσω τον Παύλο Μελά με τη Δράμα πάλι και να έρθουμε και να προβάλλουμε και τους στόχους εκτός από την ιστορική πληρότητα της ταινίας και τους στόχους της ευνομίας και των δραμηνών πολιτών που ενδιαφέρονται. Η στόχη της ευνομίας από ένα ινστιτούτο και βάσει όλων αυτών των ανησυχιών που είδα στα κατάστοιχά σας να υπάρχουν και το λέω με πλήρη γνώση, οδηγεί στην πολιτική, κύριε Κομνηνέ, δηλαδή στην εξέλιξη αυτού του ινστιτούτου σε κάτι πιο, έτσι, πιο συγκεκριμένο. Να σας πω, πολιτική καταρχήν είναι κάθε που υπάρχει στη ζωή μας. Μέχρι και η κουζίνα και οι συνταγές, πολιτική είναι τώρα πια. Όχι πολιτική, το στενό. Πολιτική. Ναι. Καταλάβατε πώς το λέω. Ο σκοπός μας δεν είναι να γίνουμε ένα κόμμα. Όλοι προερχόμαστε με κάποια ενταξιακή ταυτότητα. Αλλά όλοι μας έχουμε καταθέσει έξω από την πόρτα της ευνομίας τις παραταξιακές ή τις λοιπές άλλες ταυτότητες που έχουν σχέση με την πολιτική. Και έχουμε ενταχθεί στην ιδεολογία της ευνομίας, η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες και αν μπορούσαν να έχουν πληροφορηθεί οι Έλληνες, οι υπόλοιποι που δεν ανήκουν ακόμα σε εμάς για το καταστατικό μας, θα ήταν σύμφωνοι να ενταχθούν και αυτοί. Η δυνατότητα παρέμβασης τώρα, ενός ινστιτούτου, όπως είναι η ευνομία, σε αυτά όλα τα ζητήματα τα οποία αναφερθήκαμε, στο μεταναστευτικό, στη συνθήκη, στην ακύρωση της συνθήκης των Πρεσπών, σε όλα αυτά, πώς μπορεί να γίνει αν και εφόσον παραμείνει ως ινστιτούτο, δηλαδή στην ευαισθητοποίηση του κοινού, του κόσμου, αυτό και μέχρι εκεί, πώς? Καταρχήν θα μεταφέρω την ερώτηση στην κυρία Νούκα, αλλά εγώ θα σας πω, σαν υπεύθυνος της κεντρικής οργάνωσης,
ότι ο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε τους ήρωες. Mm. Ο σκοπός μας είναι να γίνουμε ήρωες μέσα από τον πολιτισμό, τις δράσεις και τα φιλιρινικά και τα εύνομα μέσα. Mm-hmm. Αλλά να σας πει η κυρία Νούκα, που είναι και πιο υπεύθυνη επί της οργάνωσης, mm-hmm. πώς έχουμε χωριστεί και... Κυρία Νούκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι σκοπός να κάνουμε τους ήρωες να γίνουμε. Γίνονται, μπορούν να υπάρξουν ήρωες σήμερα, σε μια εποχή που τα έχει αποδομήσει όλα. Κοιτάξτε, τα έχουμε να πω και να βάλουμε και εμάς μέσα. Ναι. Όπως σας είπα και πριν, όλοι εμείς που εργαζόμαστε στην ευνομία και ευελπιστούμε να έρθουν και άλλοι για να μας στηρίξουν και να μας βοηθήσουν βασικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο πιο πολλά άτομα είμαστε, τόσο μεγαλύτερη εργασία θα παράγεται. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν συντάσεις μία μελέτη η οποία έχει βάσεις και μπορεί να εφαρμοστεί και αυτή τη μελέτη την κοινοποιείς mm-hmm. και έχει αποδοχή στον κόσμο, παίρνει κάποια δύναμη και από εκεί και πέρα προσπαθείς πάντα με ειρηνικούς τρόπους, όπως ακριβώς είπε και ο κύριος Κομνηνός, να παρεμβείς και να επιβάλλεις πάντα σε εισαγωγικά λέξη στην πολιτεία για το καλό του Έλληνα να την εφαρμόσει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία λύση, π.χ. έτσι, για τους δανειολήπτες, η οποία ακόμη δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή. Κι όμως σας πληροφορώ ότι ήδη με τον κύριο Κομνηνό σε μία επίσκεψή μας σε αρμόδιο Υπουργείο μας τη ζητήσανε, έτσι, και άμεσα θα την καταθέσουμε. Μες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν ο κόσμος είναι αδιάφορος και δεν σηκώνεται, εγώ θα πω, από τον καναπέ και από την καρέκλα, εγώ θα το καταλάβω. Εγώ πραγματικά σαν Αριάδνη Νούκα θα μιλήσω και όχι σαν αντιπρόεδρος της ευνομίας. Εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης είναι τρομερά στρεσαρισμένος, τρομερά αγχωμένος, προσπαθώντας να αποκομίσει από την καθημερινότητά του τα προστοζήν και να ταΐσει τα παιδιά του, εγώ θα πω, ναι. καταρχήν. Μία αλήθεια. Οπότε, ναι. μέσα σε τέτοιες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί οικονομικής εξαθλίωσης, είναι λίγο δύσκολο να ξεσηκωθεί ή να στηρίξει το οτιδήποτε. Έχει χάσει και την ελπίδα του με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά όλοι αυτοί οι νοικοκυρέοι που ξαφνικά είδαν τη ζωή τους άρδιν να αλλάζει mm-hmm. από τη μία στιγμή στην άλλη, γιατί περί αυτού πρόκειται, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο αυτό που λέμε. Αλλά εάν εμπνευστεί, εάν πιστέψει ότι κάτι μπορεί να γίνει, ναι, και θα σηκωθεί και θα στηρίξει κάποιες πρωτοβουλίες και όλα αυτά. Αυτός είναι ο στόχος. Mm. Σαφέστατα, δεν είμαστε θεροβάμονες, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι για να γίνουν κάποια πράγματα στη χώρα, ή μάλλον αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις για να γίνονται πράγματα στη χώρα, είτε αυτά είναι άσχημα είτε είναι καλά, σαφέστατα πρέπει να βρίσκεσαι στα κέντρα λήψης αποφάσεων και να έχεις την εξουσία στα χέρια σου. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιες προοπτικές, όπως είπε και ο κύριος Κομνηνός, έχουμε αφήσει ό,τι αφορά κόμματα, παρατάξεις και όλα αυτά έξω από την πόρτα της ευνομίας. Θέλουμε κάτι αγνό, θέλουμε κάτι υγιές, θέλουμε κάτι παρεμβατικό, θέλουμε κάτι ακριβώς νέο, καινούριο, μία άλλη πρόταση. Μάλιστα. Κύριε Κομνηνέ, Παύλος Μελάς, Εθνική Εταιρεία. Λάκης Κομνηνός, ευνομία. Από τότε μέχρι σήμερα, ένας αιώνας και κάτι, έτσι. Οι διαφορές. Τι ακριβώς, ποια είναι ακριβώς η ερώτησή σας. Και τότε υπήρχαν κάποιες καταστάσεις που όθησαν τον αγωνιστή Παύλο Μελά στο να δημιουργηθεί, να γίνει μέλος της Εθνικής Εταιρείας. Σήμερα τον Λάκη Κομνηνό, ο οποίος υποδίθηκε τον Παύλο Μελά, κάποιες καταστάσεις τον όθησαν να είναι πρόεδρος, να δημιουργήσει αυτό το Ινστιτούτο, την ευνομία. Οι συνθήκες της τότε εποχής με τις τώρα, διαφορετικές μεν, αλλά το ζητούμενο είναι, νομίζω, έτσι. Έχουν μια ομοιότητα, ναι. και σας συγχαίρω για την ερώτησή σας, γιατί μου καλύπτεται και μια ρομαντική μου στιγμή. Όταν ο Παύλος Μελάς, αστός, ένα πλουσιόπεδο, άφησε τα πάντα και ανέβηκε στα βουνά ενταγμένος μέσα στην ευνομία της εποχής, αφού κάνετε τον παραλληλισμό και συμφωνώ, κάπως έτσι έγινε μέσα στην αγωνία τους η ευνομία, γιατί εγώ δεν είμαι ιδρυτικό μέλος.
μέσα στην αγωνία τους οι ευνομίτες, ψάχνοντας να αναβιώσουν τον Παύλο Μελά, τι εννοώ, το φιλμ. Ναι. Βρήκαν το δρόμο εσάς. Τη βρήκαν την ταινία και αναβίωσε ο Παύλος Μελάς και έτσι τα πράγματα με φέρανε στο δρόμο, όπως ακριβώς η ένταξη του Μελά στη φιλική εταιρεία, το ίδιο και η ένταξή μου εμένα έγινε στην ευνομία. Με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια μοίρα που, χωρίς να είμαστε μυρολάτρες εμείς στην ευνομία, θεωρήσαμε ότι ήταν η σύμπτωση, η συγκυρία τέτοια που οδήγησε σε ένα ευτυχές γεγονός και μία πανομοιότυπη ιστορικά στιγμή. Ελπίζουμε να έχουμε και την ίδια επιτυχία και ας αφήσω το κορμί μου για τη Μακεδονία και την ευνομία. Ένα κορμί που τιμήθηκε νομίζω από όλους μας μετά την δολοφονία του, έτσι κυρία Νούκα. Και φυσικά ας πάμε στα τωρινά, μία ταινία που βγήκε από το παρελθόν. Γιατί καταχωνιάστηκε κυρία Νούκα αυτή η ταινία? Ενοχλούσε πολλούς, ενοχλούσε η χρονική περίοδος στην οποία είχε δημιουργηθεί? Τι ήταν αυτό το οποίο όθησε τους Έλληνες ή αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι να τη θάψουν τόσο βαθιά, αλλά εσείς να μπορέσετε να τη ξεθάψετε? Δεν βόλευε. Δεν βόλευε, ενοχλούσε. Σαφέστατα. Και ξέρετε ποιο ήταν το εξοργιστικό, κατά την άποψή μου? Το γεγονός ότι πήγαν να απαξιώσουν το εθνικό αυτό μεγαλείο της ταινίας Παύλος Μελάς, πήγαν να την απαξιώσουν συνδέοντάς την με τις εποχές της Χούντας. Αυτό είναι εντελώς γκεμπελικής εμπνεύσεως, ναι, προπαγάνδα, διότι σας πληροφορώ ότι η ταινία ξεκίνησε από τον σκηνοθέτη Φίλιππο Φυλακτό το 1969 και ολοκληρώθηκε το 1974. Τρία προς τέσσερα. Σωστά το λέω? Εντάξει. Ναι. Επομένως, αν ήταν συνδεδεμένοι με εκείνη την εποχή, καταλαβαίνετε ότι το χρήμα θα έλεγε άφθονο για να τελειώσει. Δεν έγινε όμως έτσι. Δεν είχε καμία σχέση. Ξέρετε, είναι πώς όλους εμάς που αντιδρούσαμε στη συμφωνία των Πρεσπών μας έβαλαν όλους στην ταμπέλα φασίστας, ακροδεξιός, εθνίκη, μέχρι παραθρησκευτικές οργανώσεις μας είπαν ό,τι του κατέβαινε του καθενός στο κεφάλι εκείνη την εποχή, πριν δύο χρόνια, και συνεχίζουν και σήμερα βέβαια, το λέγανε. Έτσι κάπως πήγαν να απαξιώσουν αυτή την ταινία. Η ταινία όμως αυτή δεν μπορεί να απαξιωθεί, γιατί ο Παύλος Μελάς είναι σύμβολο. Ναι. Από εκεί και πέρα ενοχλούσε σαφέστατα, γιατί έχει μέσα στην ταινία καταγράφονται ιστορικές αλήθειες, καταγράφονται ιστορικά γεγονότα και φυσικά ήταν θέμα των πολιτικών ηγεσιών οι οποίοι ήθελαν να χαϊδεύουν αυτιά και να μην έρχονται σε σύγκρουση με την γειτονική χώρα, τη Βουλγαρία, για όλα αυτά που πραγματικά συνέβαιναν στη χώρα μας με τους κομιτατζίδες και τα λοιπά και τα λοιπά, τα ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο λόγος. Η ταινία λοιπόν πραγματικά ήταν σαν ζήτητα. Είχαμε ψάξει παντού να τη βρούμε αυτή την ταινία. Παντού. Και το στοίχημα είναι που τη βρήκατε και την και ολόκληρη πλέον. Τελικά, έτσι, βεβαίως, τη βρήκαμε τελικά στον γιο του κυρίου φυλακτού, τον Νίκο το Φυλακτό, ο οποίος σε κάθε περιοδία που γίνεται αυτή τη ταινία είναι μαζί μας, αλλά δυστυχώς σήμερα λόγω εργάσιμης μέρας δεν μπορούσε να παραβρίσκεται εδώ, αλλά νοητά τον έχουμε σίγουρα μαζί μας, ο οποίος έχει δείξει και εκείνος, καταρχήν είναι και εκείνος ιδρυτικό μέλος της ευνομίας και έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη συνέχιση του έργου του πατέρα του και φυσικά για την ταινία, να μπορέσει η ταινία να παιχτεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις και να διδαχτούν τα παιδιά μας τα γεγονότα έτσι ακριβώς όπως έγιναν και έτσι ακριβώς όπως τα παρουσιάζει η ταινία αυτή. Που ξέρετε ότι υπήρχε η κοπτοραπτική, ναι, η γνωστή. Δηλαδή τώρα εδώ είναι κάπου, δηλαδή να βγαίνεις από τα όρια σου. Οι Σκοπιανοί, να το πω έτσι, οι Σκοπιανοί πλαστογράφησαν, παράφρασαν, όχι πλαστογράφησαν μάλλον, παραχάραξαν, συγγνώμη για την έκφραση, παραχάραξαν την πραγματική ιστορία της Μακεδονίας και εμείς που έχουμε την πραγματική ιστορία της Μακεδονίας την πετροκόψαμε.
Την πετσοκόψαμε. Τι μέσα σε μια ρωτήσω, τώρα και σου δηλαδή αυτά δηλαδή, δεν γίνονται. Εντάξει. Καταλάβατε. Δεν δυστυχώς γίνονται όμως, γιατί είναι καταγεγραμμένα και τα παρακολουθούμε γίνονται, και αλλά... τα βιώνουμε. Ποιος φταίει αλλά... για όλα αυτά. Γιατί νομίζω ότι και στο Λούβρο έχουμε τα φοβερά δικά μας γλυπτά και στο Βρετανικό Μουσείο έχουμε τα δικά μας φοβερά γλυπτά. Κανένας δεν τα λέει με την ελληνική τους ονομασία, τα έχουμε με την αγγλική γλώσσα. Έχουμε υιοθετήσει την αγγλική γλώσσα, τα γκρίκλι με το δικό μας λανθασμένο τρόπο. Γενικώς, γιατί δεν είμαστε περήφανοι ως λαός έχοντας αυτή τη μεγάλη ιστορία, κύριε Κομνηνέ? Γιατί κρυπόμαστε και κρυβόμαστε. Την ιστορία μας και το λαό μας τον διαχειρίζονται ανίκανοι πολιτικοί. Εμείς τους και δυστυχώς τον εισπράττουμε τα τελευταία χρόνια, εκτός από μία-δύο-τρεις σπάνιες εξαιρέσεις, τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα είναι οι πολιτικοί, οι οποίοι δεν έχουν ούτε τη δύναμη, ούτε το σθένος, είναι ανδρίκελα όλοι τους, να μπορέσουν να αντισταθούν και να πάρουν στα χέρια τους τη μοίρα ενός λαού που αξίζει τόσα πολλά και έχει γράψει τέτοια ιστορία. Και αν αυτή τη στιγμή ο Έλληνας ανοίγει την πόρτα του και σπρώχνει ένα κάρο με φακέλους και με λογαριασμούς, αυτή τη στιγμή ο Έλληνας θέλει να ανοίξει την πόρτα του μια μέρα και να βρει μια ελπίδα μαζί με αυτούς τους φακέλους που δεν ανοίγει η πόρτα. Μια ελπίδα να μπορέσει πάλι να ξανααγωνιστεί, διότι το πρόβλημα είναι να αγωνιστεί ο Έλληνας. Και όταν λέμε να αγωνιστεί, όχι να πάρει το τουφέκι και να ανέβει στα βουνά. Με τις συνθήκες να δείξει. Εδώ οι Γάλλοι για το θέμα των συντάξεων. Τα κίτρινα γυλαίκα. 82 εβδομάδες, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τον αριθμό ακριβώς πώς, είναι στα πεζοδρόμια κάτω. Και εμείς εδώ πέρα μας κόβουν τις συντάξεις, κουσουρεύουν, δίνουν ό,τι θέλουν, κάνουν λάθη. Κάνουν ό,τι θέλουν και κόβουν τις συντάξεις του λαού και δεν κόβουν τις συντάξεις των δικαστών και των λοιπόν άλλων πολιτικών παρατρεχάμενων. Ναι. Αυτά είναι όμως... Επομένως ζούμε σε μια χώρα η οποία θέλει διαρρύθμιση και ικανούς πολιτικούς ηγέτες. Ή ένα καινούριο, αν δεν μπορούμε να βρούμε ένα Παύλο Μελά, ας βρούμε αφού είμαστε τόσο... ξενόφερτοι όλοι, ένα ρομπέν των δασών. Ας δημιουργήσουμε έναν. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, νομίζω, σε μια εποχή, κυρία Νούκα, που η επιστήμη κάνει θαύματα και εφόσον έχετε και στελέχη τα οποία νομίζω ανήκουν σε όλες τις επιστημονικές ομάδες κλπ. Και δεν το λέω ηρωνικά, προς Θεού, αντιληπτό. Μπορούμε να δημιουργήσουμε πλέον έναν τέτοιον ηγέτη, να πάρει τα ρίσκα του και να μας παρασύρει με την καλή έννοια της, δηλαδή σε κάτι καινούριο, σε μια αναγέννηση. Οι μετανάστες ήρθαν και παραδοθήκαμε και λέμε ότι θα μείνουν. Οι πρέσπες υπογράφηκαν και πολλοί παραδοθήκαμε και λέμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Τα κόκκινα δάνεια μας παίρνουν τα σπίτια μας στο Νατάλο, παραδοθήκαμε και εκεί. Μπορούμε να κάνουμε αυτό εδώ? Γιατί και τότε τα χρόνια του Παύλου Μελά κάποιοι ήταν υποζυγών και όμως μια σπίθα και... Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, χρειάζεται σχέδιο. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει σχέδιο, ακόμη και ο καλύτερος ηγέτης να εμφανιστεί, δεν ξέρω κατά πόσο στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα θα μπορούσε να φτιαχτεί, ας το πούμε, η κατάσταση. Και σαφέστατα χρειάζεται ένας ηγέτης που αυτό το σχέδιο θα το υλοποιήσει. Θα έχει δηλαδή το σθένος αυτό το σχέδιο να το υλοποιήσει. Είπατε πριν κάτι, κάνατε μία τοποθέτηση ότι «μα εμείς το ψηφίζουμε». Μα δεν υπάρχει επιλογή. Αυτό. Δηλαδή... οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Φτάσαμε δυστυχώς στην Ελλάδα, ειδικά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, τα 10 της οικονομικής λέλαπας που μας βρήκε, ή σχεδιάστηκε για να μας βρει, φτάσαμε σε σημείο στην κάλπη να ψηφίζουμε το μη χειρομβέλτιστο. Δεν ψηφίζαμε για την καλυτέρευση τη ζωή μας. Ψηφίζαμε να φύγει εκείνος που διέλυσε τη ζωή μας. Και μετά έρχονταν ο επόμενος που συνέχιζε τη διάλυση. Και ψηφίζαμε ξανά τον επόμενο για να φύγει ο προηγούμενος. Πείτε μου, είναι ή δεν είναι έτσι? Ψηφίσαμε 10 χρόνια. Ο ελληνικός λαός, μάλλον, ψήφιζε 10 χρόνια. Κατά αυτή τη λογική. Παρακολουθούμε και κάποιες σκηνές από το βίντεο. Εγώ θα σας διακόψω εδώ όμως, γιατί, κυρία Νούκα, μπορεί τώρα να ψηφίζαμε να φύγει. Μήπως έρθει ο άλλος λίγο αυτό, καλύτερα. Αυτό αλλά ήταν και πριν αντιπάλιο. Από την 20ετία αυτή, ψηφίζαμε, νομίζω ξέρετε πολύ καλά, μετά το 1974, ψηφίζαμε ποιος θα έρθει για να μας δώσει ακόμη περισσότερα.
Ήταν δηλαδή, η λιτότητα εκείνη, ήταν ακολούθησε πάλι... μια ψεύτικη ευμάρεια. Δηλαδή μια έτσι ευμάρεια η οποία νομίζω ότι. Ναι. Και όλα αυτά πρέπει λίγο να ψάξουμε και τους εαυτούς μας. Αυτό το ανάθεμα που όλοι οι άλλοι φταίνε, όχι εμείς, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ προσωπικά και λάθος είναι τώρα που κάνω προσωπική τοποθέτηση, αλλά κάνουμε μια συζήτηση και νομίζω ότι φταίμε και εμείς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Χωρίς να παραλληλίζετε όλοι μαζί τα φάγαμε. Καλά, αυτό δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ακούστε λίγο. Φταίμε εμείς. Προσέξτε λίγο. Εδώ στη χώρα έχει γίνει κάτι το ακατανόητο που έχει γίνει σε πάρα πολλές χώρες. Κάποιοι άνθρωποι βάλανε πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα όμως, μόνο το χρήμα. Με αποτέλεσμα να κάνουν πάρτι οικονομικό, να γεμίζουν τις τσέπες τους δίνοντας κάποια ψίχουλα, γιατί ψίχουλα ήταν σε σχέση με αυτά τα χρήματα. Για τις μικρές μας τσέπες ήταν γέμισμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάποια ψίχουλα στον ελληνικό λαό για να μπορούν να συνεχίζουν αυτό το πάρτι. Πείτε μου σήμερα, αυτοί οι άνθρωποι που κάναν αυτό το πάρτι, γιατί δεν είναι φυλακοί. Γιατί μία κυβέρνηση δεν έβαλε φυλακή αυτούς που κάναν το πάρτι. Ξέρουμε, εδώ ξέρουμε εμείς ποιοι είναι. Δεν ξέρουν αυτοί που διοικούν ποιοι είναι. Λοιπόν, άρα. Τα χρόνια της επίπλαστης ευμάρειας, έτσι, δεν έχουν καμία σχέση. Εκεί η ψήφος ήταν θετική. Η ψήφος στα χρόνια της κρίσης είναι αρνητική. Εντάξει, ήταν το αντίθετο, καταλαβαίνετε τι εννοώ αρνητική, έτσι όπως το εξήγησα πριν. Ούτε το ένα είναι ορθό, απόλυτα. Καλά, το τελευταίο δεν το συζητάμε καν. Όταν λοιπόν αυτή η χώρα θα διοικηθεί από ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν αυτή τη χώρα επί πραγματικού και όχι την τσέπη τους ή την καρέκλα τους και δουν τον Έλληνα, γιατί τον Έλληνα δυστυχώς τον έχουν γραμμένο, όπως βλέπετε τώρα τι γίνεται. Καταρχήν με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ήμασταν κάτω στους δρόμους 2 εκατομμύρια κόσμος. Όχι μόνο μία φορά. Έτσι, τα συλλαλητήρια δεν ήταν ένα, το πρώτο της Θεσσαλονίκης, το συγκλονιστικό. Και στα δύο ακολούθησε λοιπόν των Αθηνών και τα λοιπά. Και τα συλλαλητήρια που γίνανε κατά τόπο. Ποιος έδωσε σημασία στον ελληνικό λαό? Δεν κάναν δημοψήφισμα γιατί ξέραν πάρα πολύ καλά ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού λέγανε για 75 με 80%. Η άποψή μου είναι ότι είναι πάνω από 90%. Αυτοί που δεν θέλανε σε καμία περίπτωση να εκχωρηθεί. Γιατί η Μακεδονία δεν είναι έχει κόμματα. Ακριβώς, ακριβώς. Και ενώνει. Βλέπουμε τώρα την κατάσταση με το λαθρομεταναστευτικό. Έχουν γεμίσει, είδατε τι έγινε χθες στα νησιά. Λοιπόν, όλους αυτούς θέλουν να τους φέρουν στην ενδοχώρα. Η Ευρώπη δεν δέχεται. Γι' αυτό είναι δηλαδή ένα πολύ σημαντικό. Τι θα πει η Ευρώπη δεν δέχεται. Κλείνω τα σύνορα και τελειώσαμε. Το ξέρετε ότι μέσα στη σύμβαση της Γενέβης υπάρχει επιφύλαξη ρητή που έχει θέσει η Ελλάδα, η οποία λέει ότι όταν υπάρχει πρόβλημα για τη δημόσια ασφάλεια ή εθνικός κίνδυνος, τέλος. Τέλος, κλείνω τα σύνορα και δεν δέχομαι κανένα. Οι άλλες χώρες πώς το κάνουν? Ποια Ευρώπη, πού είναι αυτοί οι σύμμαχοι? Βλέπετε τι κάνουν. Ο Ερντογάν κάθε μέρα απειλεί, έχει οργιάσει. Βάζει βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας μέλος είμαστε εμείς και έχουμε δικαίωμα. Και αυτοί ουδέτερο πεχά. Καταλάβατε, και αυτοί είναι σύμμαχοι. Ποια Ευρώπη? Αυτή δεν είναι πλέον η Ευρώπη των λαών. Αυτή είναι μια γερμανοκρατούμενη Ευρώπη και η Αγγλία φεύγει. Που έχει τεράστιο πρόβλημα με τη χώρα μας στην Ελλάδα. Ακούστε λίγο, η χώρα μας, αυτή η λατρεμένη χώρα, έχει τη δυνατότητα να έχει τον Έλληνα πλούσιο. Και το εννοώ, δεν την αφήνουν. Και φυσικά αυτοί που διοικούν, πάντα συμμαχούν με αυτούς που δεν πρέπει. Λοιπόν, έχουμε όλα τα καλά του Θεού. Έχουμε όλα τα καλά του Θεού. Το καλύτερο οικόπεδο που συνηθίζουμε να λέμε λαϊκά. Από εκεί και πέρα, μέχρι, δεν ξέρω αν θα ζήσουμε να το δούμε εμείς, να έθουν πολιτικοί που θα διοικήσουν αυτή τη χώρα, που πραγματικά θα ενδιαφέρονται για τον πολίτη και θα είναι υπηρέτες του πολίτη, υπουργός π.χ., είναι υπηρέτες του πολίτη. Δεν είναι ο υπηρέτης της τσέπης του ή της καρέκλας του. Έχουμε κάνει μια λάθος ανάγνωση των υποχρεώσεων. Και όλοι οι πολιτικοί. Λοιπόν, όταν θα έρθουν λοιπόν αυτοί, ο Έλληνας πραγματικά σε αυτή την ευλογημένη χώρα που ζούμε θα είναι πλούσιος. Σε μια εποχή, κύριε Κομνηνέ, που και το σχολείο έπαιξε σημαντικό ρόλο νομίζω στο να διαμορφωθεί ο νέος Έλληνας, η ιστορία θα μπορούσε να ξαναδιαβαστεί έτσι όπως είναι γραμμένη, έτσι όπως πρέπει να είναι γραμμένη μια ιστορία ενός λαού ο οποίος έχει αμέτρητες τέτοιες σελίδες γραμμένες. Οι ιστορίες είναι πάντα ίδιες.
Αλλά είναι ακριβώς όπως τα σενάρια ή κινηματογραφικές ταινίες. Δηλαδή... Αλλάζουν τα κουστούμια και οι δίθεν αιτίες. Δεν, η ιστορία και οι αιτίες μαζί έχουν τον ίδιο σκοπό. Και εδώ πέρα, παίρνοντας τη σκητάλη από την προηγούμενη τοποθέτηση της Αριάδνης, και εδώ πέρα, εάν δεν ήταν ο πλούτος ο οποίος αναδύεται και ήταν και καλυμμένος σε αυτή τη χώρα, δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτή η ιστορία? Ότι βρέθηκε ένα μπαούλο με θησαυρό μέσα σε ένα χωράφι κάποιου και τα γύρω χωράφια αρχίσανε να διεκδικούν με κάθε τρόπο και με... Ναι. Αυτό το παιχνίδι παίζεται τώρα. Επομένως, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό προηγουμένως είπα ότι έχουμε ανάγκη από έναν σοβαρό ηγέτη. Και ο ηγέτης αυτή τη φορά πρέπει να αναδειχθεί μέσα από το λαό. Να μην είναι φερτός, ούτε να είναι μέσα από κάποιο τζάκι ή από κάποια οικογένεια που η οποία και διαιωνίζεται και, και ξαφνικά έχει γίνει εδώ πέρα η πολιτική ένα, μια οικογενειοκρατία και λυπή άλλη κατάσταση. Βλέπετε να υπάρχουν. Δηλαδή, εσείς που γυρίζετε την Ελλάδα, τώρα κάνω εγώ μία διερεύνηση. Εμείς στα της δράμας είμαστε, κυρία Νούκα, ζούμε εδώ, στον δικό μας μικρό κόσμο. Γυρνώντας την Ελλάδα, καταγράφετε σίγουρα κάτι σαν ανησυχίες απλών καθημερινών ανθρώπων, όπως είμαστε οι περισσότεροι. Ποια είναι η πιο σημαντική, πιο σοβαρή έτσι, ανησυχία, τι είναι αυτό που μας ενώνει, να το πω? Ο κόσμος ανησυχεί για διάφορα πράγματα. Το πρώτο που σαφέστατα τον κάνει ανήσυχο και να αγωνιά είναι τα εθνικά ζητήματα. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και από εκεί και πέρα, τα εθνικά ζητήματα όταν λέω, σαφέστατα και το θέμα της Μακεδονίας και το θέμα με τι θα γίνει με το Αιγαίο και απέναντι με τους Τούρκους, σαφέστατα. Λαθρομετανάστες, τεράστιο ζήτημα που δεν έπρεπε να είναι κανένας από αυτούς εδώ μέσα σήμερα, γιατί δεν έχουν ούτε την ιδιότητα του πρόσφυγα, ούτε την ιδιότητα για να έχουν καθεστώς διεθνούς προστασίας. Τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Δεν βλέπω καμία κυβέρνηση. Τώρα σας διακόπτω. Δεν βλέπω καμία κυβέρνηση. Και η προηγούμενη που είχε άλλες ιδεολογικές, άλλη ιδεολογική αφετηρία, και η παρούσα κυβέρνηση, δεν βλέπω να τολμάει να παίρνει ριζικές αποφάσεις σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Συνεχίζει να δίνει κάποιες προπληρωμένες κάρτες, συνεχίζει να κάνει κάποιες διευκολύνσεις, συνεχίζει να δίνει το μήνυμα κατά κάποιο τρόπο, είτε δυνατά είτε πιο χαμηλόφωνα, το ότι εμείς εδώ είμαστε, ελάτε. Δεν έχετε, δηλαδή, ναι. Θα πάει. Λοιπόν, σύμφωνα, εγώ θα σας μιλήσω σαν δικηγόρος αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, κανένας από αυτούς δεν δικαιούται ούτε το καθεστώς πρόσφυγα, ούτε το καθεστώς ειδικής διεθνούς προστασίας. Και τούτο διότι ο μοναδικός που δικαιούται να πάρει καθεστώς προστασίας, καθεστώς ασύλου, ας το πω, έτσι, είναι αυτός που έρχεται από εμπόλεμη ζώνη ή για κάποιους λόγους έχει, μάλλον είναι δύο οι περιπτώσεις, ή έρχεται από εμπόλεμη ζώνη και όπου υπάρχει γενικός φόβος, όπου υπάρχει γενικός φόβος, ή δεν έρχεται από εμπόλεμη ζώνη, αλλά από κράτος υποδιάλυσης όπου υπάρχει προσωπικός φόβος. Αλλά πρέπει η Ελλάδα να είναι ο πρώτος σταθμός. Δεν είναι. Η Τουρκία είναι. Ακριβώς. Και επειδή η Τουρκία με δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει χαρακτηριστεί ως ασφαλής χώρα, άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιούνται. Κι όμως τους βλέπετε, τους έχουν. Είδατε τι έγινε στα νησιά. Τα νησιά, κατά την άποψή μου, έχουν δίκιο, αλλά στείλαν λάθος μήνυμα όμως. Το μήνυμα δεν είναι πάρτε τους από εδώ, πάντε τους είναι ενδοχώρα. Το μήνυμα είναι πάρτε τους από εδώ και ακριβώς. Διώξε τους από την Ελλάδα και κλείστε τα σύνορα. Αυτό είναι το ορθό μήνυμα. Μπορώ να τους καταλάβω τους ανθρώπους, απλά δεν είχαν σωστό μήνυμα. Από εκεί και πέρα, με ρωτήσατε ποια είναι τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο από αυτά που βλέπουμε. Τα εθνικά είναι το νούμερο ένα και το νούμερο δύο είναι η καθημερινότητά του, τα οικονομικά πάρα πολύ. Αγωνιούν πάρα πολύ και για το γεγονός ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι με δάνεια, δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει που από μία Πέμπτου πλέον θα υπάρχουν γενικές πτωχευτικές καταστάσεις. Δεν έχει αστεία εδώ. Και όχι πτώχευση μόνο το σπίτι. Πτώχευση, σου παίρνουν το σπίτι, σου παίρνουν το αυτοκίνητο, μπαίνουν μέσα στο σπίτι, σου παίρνουν τα έπιπλα. Είναι τελειωμένο. Γνωρίζω εκ των έσω. Και έχω, δηλαδή με τα λόγου γνώσης σας το λέω αυτό, γνωρίζω εκ των έσω ότι εχθές με τους θεσμούς
αποφασίσανε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να προστατευτεί η πρώτη κατοικία, έτσι, καμία, είναι τελειωμένο αυτό. Και μάλιστα η αιτιολογία που θα γυρίσουν και θα βγουν, θα σας πω και την αιτιολογία που θα πούν, θα είναι ότι, ότι όσοι ήταν να προστατευτούν προστατεύτηκαν και δεν έχουμε άλλες αιτήσεις, σταματήσαμε για τις προστασίες, δηλαδή κάποια απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα βασικά που απασχολούν. Αγωνιά, ο ελληνικός λαός, να πούμε, και όλοι φυσικά, μας. Όλοι περιμένουν να έρθει μια, ελπίζουν μάλλον να έρθει μια καλύτερη μέρα. Σε αυτή την ελπίδα λοιπόν, που νομίζω ότι θα πρέπει να μην μείνουμε στην ελπίδα, θα πρέπει να σηκώσουμε μανίκια να αγωνιστούμε για αυτή την καλύτερη εμείς μέρα. Δεν έχει θέση μόνη της. Γιατί νομίζω, η κύριε Κομνηνέ, τελειώνοντας, ο Παύλος Μελάς δεν έμεινε στην ελπίδα. Έβαλε μπροστά τα στήθη, ανέβηκε στο άλογο, ήρθε και αγωνίστηκε. Πρέπει να σηκωθούμε και να αγωνιστούμε, νομίζω, το μήνυμα της ταινίας και το μήνυμα το δικό σας, τελειώνοντας την εκπομπή μας, την κουβέντα μας σήμερα. Είχα πει στους ευνομήτες και λοιπούς άλλους φίλους Έλληνες ότι αυτή πραγματικά είναι η εκδίκηση του Παύλου Μελά. Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, ο Μελάς σηκώθηκε και αρχίζει να εκδικείται. Αυτό λοιπόν θα φέρει και την ελπίδα. Διότι η ελπίδα μέσα από αυτό το σατανικό σχέδιο που χτίστηκε, διότι για να εξοντωθεί ο Έλληνας και να μην έχει αντιστάσεις, πρώτα απ' όλα πολύ έξυπνα, σεναριακά, τον βάλανε να ζήσει μια ψεύτικη κλειδί, να τον χρεώσουν και μετά μέσα να τον εξοντώσουν αφού έχει εξουθενωθεί. Όταν λοιπόν έχεις 1000 προβλήματα καθημερινότητας, είναι πολύ δύσκολο να αγωνιστείς. Η ελπίδα λοιπόν είναι το παν και τη χαρίζω στους Έλληνες. Κυρία Νούκα, σήμερα 7 η ώρα με τους Μακεδόνες Δραμινούς και εσείς εδώ, Λάκης Κομνηνός και εσείς, ως εκπρόσωποι της ευνομίας. Ναι, ξέχασα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βόλακα. Δηλαδή, προχθές που πριν που ανέφερα τους διοργανωτές, εκτός από το Δήμο Δράμα, την Περιφερειακό ή Ενότητα Δράμα, στην Ιερά Μητρόπολη Δράμα, είναι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βόλακα και φυσικά. Μια περιοχή η οποία έχει υποτιμηθεί. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Γενικά η Δράμα έχει. Και φυσικά με την πρωτοβουλία των Μακεδόνων Δραμινών, που έχουν έτσι πολύ μεγάλη δράση εδώ στην περιοχή και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, 7 η ώρα σήμερα, στον κινηματογράφο Ολύμπια, ο Λάκης Κομνηνός με τον Παύλο Μελά, ο Λάκης Κομνηνός με την κυρία Νούκα ως εκπρόσωποι της ευνομίας εδώ στη Δράμα, για να τους και δείτε. Ο Πέτρος Οικονομίδης. Και ο Πέτρος, δεν ήξερα ότι εκπρόσωπος της ευνομίας. Ωραία, και ο Πέτρος Οικονομίδης, τα μέλη της ευνομίας θα είναι εδώ για να τους γνωρίσετε από κοντά και φυσικά να πληρωθείτε, να ενημερωθείτε για τους στόχους και τους σκοπούς αυτού του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Τα λίγα τα είδατε εδώ, τα πολλά θα τα μάθετε συναντώντας στις 7 η ώρα στο κινηματογράφο Ολύμπια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας και για την προσπάθεια που καταβάλλετε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.